Χωρίς πλεονάζον προσωπικό λειτουργεί ο Δήμος Ξάνθης σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος των Δημοτικών Υπαλλήλων, λείπουν 60 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. Δεν μας ξάφνιασε καθόλου, ήταν κάτι αναμενόμενο μετά τις αξιολογήσεις που έγιναν στους Δήμους. Βγήκανε και τα αποτελέσματα για το πλεονάζον προσωπικό ή για το ελείπον προσωπικό. Μετά από μια δύσκολη νύχτα, διότι από χθες το μεσημέρι άρχισε να στέλνονται με mail στα γραφεία των Δημάρχων όλη της χώρας από το γραφείο του αναπληρωτού υπουργού, του κυρίου Γρηγοράκου, εσάλισαν τα στοιχεία σε όλη την χώρα. Ευτυχώς, ο Δήμος της Ξάνθης όχι μόνο πλεονάζον προσωπικό δεν έχει, αλλά του λείπουν και 60 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. Και θέλω να τονίσω ότι αυτό οφείλεται στη χρηστή διοίκηση, στη σωστή διοίκηση την οικονομική όλων αυτών των ετών του Δημάρχου της Ξάνθης του Μιχάλη του Στυλιανίδη και των συνεργατών του. Διότι παρατηρεί το φαινόμενο σε όμορους δήμους να υπάρχει πληθυσμιακά πλεονάζον προσωπικό, ενώ σε εμάς και τα οικονομικά δεδομένα είναι τέτοια που αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον, αλλά και το προσωπικό είναι τέτοιο που δεν επιβαρύνει τον Δήμο και κυρίως τους δημότες. Ο κύριος Γαλανόπουλος τόνισε ότι λόγω πλεονάζοντος προσωπικού σε άλλους Δήμους σημαίνει μετακινήσεις υπαλλήλων σε Δήμους που δεν αρκούν για τις υπηρεσίες, γεγονός που γεννά νέους φόβους για απολύσεις. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτό αφορά την ενδοδημοτική κινητικότητα και αφορά υπαλλήλους οι οποίοι θα κάνουν εθελοντικές αιτήσεις για μετατάξεις, που στην ουσία θα είναι, το είχα ξανατονίσει και άλλη φορά, θα είναι απολύσεις, δεδομένου ότι θα αναγκαστούν να έρθουν, να έρθει πλεονάζον προσωπικό από την Καλαμάτα, από τη Ρόδο που είναι 450 άτομα πλεονάζον προσωπικό, 650 από το Δήμο Αθηναίων. Είναι δυνατόν να αναγκαστούν να έρθουν οικογένειες με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, με τους σημερινούς μισθούς από άλλες άκρες της Ελλάδος για 700 και 800 ευρώ. Κατά συνέπεια πάμε για ομές απολύσεις και τίποτα παραπάνω. Είναι κάτι το οποίο είχαμε ανακοινώσει έγκαιρα και το οποίο ανακοινώνουμε και αυτή τη στιγμή, και θα πρέπει όσοι σκέφτονται να κάνουν την αίτηση για εθελοντική μετάταξη να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Ήδη πάντως άρχισαν να διατυπώνονται αντιδράσεις από την πλευρά των Δήμων. Συγχρόνως, έντονες αντιδράσεις διατυπώνονται όμως και από τον Σύλλογο Εργαζομένων στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η οποία σε ψήφισμά της για την εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα υποστηρίζει ότι η διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την καταρχήν συμφωνία και ζητά απλούστευση και επίσπευση των διαδικασιών, που θεωρεί ότι είναι άμεσα δυνατή με παράκαμψη της εμπλοκής του ΑΣΕΠ στις μετακινήσεις των υπαλλήλων.